Μια σήμερα στο Φαντασία για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Μαζί του ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Ήβη Αδάμου. Ξεκινάς στο Φαντασία μετά από αρκετό καιρό. Πώς νιώθεις? Μόνο χαρά θα μπορώ να νιώθω. Μόνο που θα ξανασυναντηθώ με τον κόσμο μετά από σχεδόν 2 χρόνια. Είναι σαν να ξεκινάς πάλι από την αρχή. Νοσηλεύτηκες όλο. Παρουσιάστηκε από κάποια site αρκετά υπερβολικά, θα έλεγα. Δεν θα έπρεπε. Τι εννοείς? Ήταν λίγο τα πράγματα πολύ σοβαρά για μένα. Έτσι ακούστηκε, ότι είμαι ένα βήμα πριν την εντατική. Δεν ισχύει κάτι. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Χρειάστηκα σίγουρα λίγο οξυγόνο. Έχεις κάνει τρέλα για τον έρωτα? Δεν θα έλεγα ότι έχω κάνει τρέλα, αλλά έχω ερωτευτεί στο παρελθόν. Έχεις πέσει στα πατώματα που λέμε? Στα πατώματα. Σχετικά, ναι, θα λέγα. Έχεις βγει ποτέ σου με θαυμάστρια? Βέβαια. Και θα συνεχίσω να το κάνω αν είναι έτσι ευχάριστο, γιατί όχι. Έχεις αλλάξει τα μαλλιά σου? Άφησα τα μαλλιά μου να μακρύνουν και με έπαιρνε κιόλας, διότι ο κορονοϊός με βοήθησε να μην. Δεν χρειάζεται να κουρεύεσαι. Οπότε είπα να το τολμήσω να το κάνω κι αυτό. Έχω κάνει πολλές αλλαγές στα μαλλιά μου πολλά χρόνια πριν. Είχες πρόταση από κάποιο talent show? Μου έχουν πει, ξέρεις, μέσω τρίτου. Ναι, ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν θα το έκανα τώρα. Θεωρώ πως θα το κάνω. Αλλά δεν λες ποτέ. Δήλωσε ο Γιάννης Βαρδής ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι νέος για να είναι κριτής και ότι πρέπει να είναι πιο μεγάλη. Ποτέ του συναδέλφου μου. Ο καθένας επιλέγει το τι θα κάνει στην καριέρα του και είναι δικαίωμά του. Δεν είμαι εγώ κριτής κάποιου συναδέλφου μου. Θα μ' άρεσε να συνεργαστώ με οποιονδήποτε. Θα ήθελε και αυτός να συνεργαστεί μαζί μου.